Πάμε να δούμε τον Αμπέιντ όμως που περνάει, απλώνει το πόδι, λάθος του Αναστασόπουλου, 1-0 στο 44. Πρώτο γκολ του Αμπέιντ σεζόν από τραγικό λάθος του Αναστασόπουλου σε μια φάση που πήγε στην κόντρα με τον Μπέκ Παναθηναϊκού. Λέγαμε ότι πιέζει για τον γκολ η ομάδα του Αναστασίου στο τέλος πρώτου μικρόνου και τα καταφέρνει. Ο Κλωναρίδης για το 4-0 του Παναθηναϊκού δίνει έτοιμο γκολ στον Αμπέντ. Δεύτερο γκολ του Αλγερινού στο πρωτάθλημα. Μέντες πρόλαβε να μπει στην μπάλα. Κλωναρίδης, Μέντες, καλή κίνηση. Ο Ντίνας έχει την ευκαιρία να στρώσει για τον Αμπέντ. 1-1. Στο 20 άλλαξε πόδια πάρα πολύ γρήγορα η μπάλα. Η άμυνα της Ξάνθης κόλλησε. Δεν έχει την ταχύτητα να ακολουθήσει σε αυτή τη φάση τους παίκτες του Παναθηναϊκού. 1-1 γρήγορη απάντηση από τους πράσινους. Νάνο πατάει για τον Αμπέντ που θα σουτάρει. Γκολ! Ο Αμπέντ, φοβερό γκολ. Στο 54, πρώτη φορά πετυχαίνει δύο γκολ στην καριέρα του σε ένα παιχνίδι, άπιαστο σουτ. Ανέβηκε ο Νάνο, τον είδε ο Πράνιτς. Κίνηση του Κλωναρίδη στην πλάτη της άμυνας. Πάτησε περιοχή, σέντρα ο Γιοργαλίδης και ο Αμπέντ 1-0. Στο 40 ο Παναθηναϊκός δεν απειλεί από το 25, αλλά κόντρα στη ροή του αγώνα και τις ευκαιρίες του τώρα που σταματούν στον καπί να προηγείται. Πέμπτο γκολ του Αμπέντ. Γιατί δημιουργήθηκε το ρήγμα στην άμυνα στην πλευρά του Ινκούμ. Γιατί πάτησε περιοχή ο Κλωναρίδης και έκανε ωραία τη σέντρα. 5 γκολ για τον Μεντί Αμπέντ σε 17 μάτς. 1-0. Μετά από 4 ευκαιρίες, οι δύο κλασικές του Πρατανιά για να προηγηθεί στη λεωφόρο. Εδώ η κίνηση του Κλωναρίδη. Δεν μπορεί ο Γιοργαλίδης, μπορεί ο Αμπέντ. Δεύτερος πλέον σκόρερ του Παναθηναϊκού πίσω από τον Μπέργκο. Ο Καρέλης εκτέλεσε η μπάλα στα δίχτυα. Ο Αμπέντ 3-0 στο 89. Ευνηδιάζεται ο Ρομπέρτο και ο Αμπέντ με φάουλ σφραγίζει εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. Κλωναρίδης. Ο Πράνιτς κατέβασε ο Μπέργκ το σουτ. Γκολ 3-1 Αμπέντ. Στο 77, με μυαλό και απλό παιχνίδι του Μπέργκ, σκοράρει ο Αμπέντ. Ο Ζέκα θα σκάψει για τον Πέτριτς. Κάνει κίνηση ο Μπέργκ δίπλα του. Ο Πέτριτς θα κάνει μια κλειστή τρίπλα, αλλά βγήκε πολύ έξω. Γύρισμα για τον Μπέργκ. 1-0 στο 20. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα από την καταπληκτική προσπάθεια του Μλάντεν Πέτριτς, ο οποίος δείχνει δείγματα του σπάνιου ταλέντου του. Χρειάστηκε χρόνο προσαρμογή στον Παναθηναϊκό. Πράνιτς αλλάζει με τον Ατζακούν. Αριστερά ο Μπέργκ περιμένει την μπάλα. Αφήνει ο Αμπέιτ. Ο Μπέργκ μάζεψε. Αμπέιτ. Ο Μπέργκ το σουτ. Γκολ! Ο Μάρκους Μπέργκ, δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα από τον Σουηδό στο 65. Άλλαξε γρήγορα την μπάλα ο Παναθηναϊκός, βρήκε το χώρο να απειλήσει, κατάφερε να σκοράρει με τον Σουηδό. Λασαριστά η εκτέλεση. Η κεφαλιά του Κουτρουμπή 0-2. Πρώτο γκολ του Κουτρουμπή
στο τρίτο των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας δύο παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, καταφέρει να πετύχει δεύτερο γκολ. Ο Καπίνο το πανηγυρίζει. Έφτασε μέχρι τον πάγκο. Έκανε εξαιρετικό μάτσο ο Καπίνο. Έχει συμβάλει με την δική του παρουσία σε αυτή την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. Πρώτη στην εφετινή σεζόν. Εδώ η κεφαλιά του Κουντρουμπή, πάρα πολύ ωραία. Από τη σέντρα του Αμπεϊντ, 0-2. Αμπέντ. Πολύ ωραία γύρισε για τον Πράνιτς. Αυτός έχει χώρο να εκτελέσει. Το κάνει, καταπληκτικό γκολ. 3-0 στο 67. Δεύτερο γκολ του Κροάτη στο μάτς. Από το γύρισμα του Αμπέντ στο να μαρκάρει στο Πράνιτς. Πήγε πάνω το Λεωνάρντο, αλλά είχε χώρο. Ο Κροάτης σημάδεψε την κλειστή γωνία. Παναθηναϊκός που εκτός έδρας έχει νικήσει Εργοτέλη, Άρη, Καλονί, Λεβαδιακό, Βέρεια και ισοπαλία με Πλατανιά, Απόλλωνα και Όφη. Παλιά και σουτ στην κίνηση από τον Καρέλη. Αυτός είναι ο Αντιμπέρκ σήμερα για τον Γιάννη Αναστασίου. Αυτός είναι που δίνει προβάδισμα στους πράσινους και βάζει τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού. Στην περιοχή είναι ο Αμπέιτ, ο οποίος έχει χώρο, θα γυρίσει τα κουνάκι. Να το χατρίκ από τον Μπέρ. 4-1 ο Παναθηναϊκός στο 74. Ο Μπέρκ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε σημειώσει ούτε καν δύο γκολ σε ένα παιχνίδι, σήμερα βάζει 3 και φτάνει τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα.